Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσω το The Last of Us Part 2 Remaster από εκεί που σταματήσαμε και πριν πάμε φυσικά στο βίντεο από πάνω θα εμφανιστεί το προηγούμενο βίντεο όποιος δεν το έχει δει θα εμφανιστεί από πάνω το βίντεο εδώ πέρα κάθε στιγμή μέσα στη διάρκεια του βίντεο μπορεί να έχει εμφανιστεί ήδη τέλος πάντων φυσικά θα αφήσω να εμφανιστεί και η playlist όποιος δεν έχει δει από την αρχή τη σειρά αυτού του παιχνιδιού και φυσικά θα αφήσω να εμφανιστεί και για το game κανάλι αυτό εδώ το κανάλι παιδιά που παίζω πάρα πολλά παιχνίδια αυτός από το The Last of Us ίσως σας ενδιαφέρει και κανένα άλλο παιχνίδι που παίζω και θέλετε να το δείτε και θα αφήσω να εμφανιστεί και για το vlogs κανάλι όποιος θέλει να κάνει και εκεί μια εγγραφή που ανεβάζω και εκεί ωραία βιντεάκι και φυσικά θα αφήσω και να εμφανιστεί και για το unbox κανάλι που θέλει να κάνει και εκεί μια γραφή ανεβάζω και εκεί ωραία βιντεάκια γιατί ήθελα να το δείξω τώρα εδώ πέρα μάλλον θα κάνω ένα τσέχο βίντεο γιατί κάνω το βίντεο από το PlayStation αυτή τη στιγμή δεν πειράζει λοιπόν πάμε να αρχίσουμε και το κάνω τέλειο όποιος έχει PS5 θα καταλάβει τι εννοώ κάνα μια αλλαγή κάτι εκεί πέρα λοιπόν τώρα πάμε εδώ είμαστε στη συνέχεια νοσοκομείο sit δεν ξέρω τι εννοεί θα το δούμε είμαστε εδώ Εσύ απέτα, πάμε μάλλον. Περισσότεροι έχουν ήδη φύγει. Δεν ξέρω με ποια ομάδα θα πάω. Ήμουν από αυτούς που ήθελαν να κυνηγήσουν το λαθρέμπορο και το κορίτσι. Είπαν... Ακόμα και αν τη βρίσκαμε ή αν βρίσκαμε κάποιον άλλον με ανοσία. Ποια η διαφορά. Ο μόνος που θα μπορούσε να φτιάξει εμβόλιο είναι νεκρός. Ή αν βρίσκαμε κάποιον άλλον με ανοσία. Ποια η διαφορά. Ο μόνος που θα... Έλλη! Έλα εδώ. Τι διάολος σκεφτούσες. Έτσι όπως το σκάσες μέσα στη νύχτα. Να μου μιλούσες. Όχι να μου αφήσει ένα ακόλο σημείωμα. Θέλω να μου πεις. Τι έγινε εδώ πέρα. Αν μου ξαναπείς ψέματα, έφυγα. Και δεν πρόκειται να με δεις ποτέ ξανά. Αλλά αν μου πεις την αλήθεια, θα επιστρέψω στον Τζάκσον. Όποια κι αν είναι αυτή.
Απλώς πες το. Τζόελ. Το να φτιάξουν ένα εμβόλιο. Θα σε σκότωνε. Του σταμάτησα. Επιστρέψω. Αλλά τελειώσαμε. Σιάν, μέρα τρίτη μπήκαμε κιόλας, παιδιά. Μπήκαμε στην τρίτη μέρα, τέλεια. Πόσα φάκ θα πάρει μέχρι τον τερματισμό, παιδιά, δεν το ξέρω πολύ αυτό. Όμως θα το δούμε, παιδιά. Θα δούμε. Όσο πάρει. Έχουμε και το καινούριο μόντι που βάλαμε να δούμε. Μόνο να τελειώσουμε την ιστορία. Να δούμε και τι ακριβώς είναι και αυτό. Πάμε. Τίνα, Τζέσι. Όχι τίποτα ρε, αυτό δεν το βλέπω. Του πολέμου. Κοίτα Τζοέλ, η αγαπημένη σου. Ναι. Το νομίζω εδώ δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα, πάμε κατευθείαν να βγούμε από εδώ. Μα πού βγαίνεις τώρα εδώ. Εδώ. Τίνα. Τζέσι, πού είναι αυτή η δύο? Όχι, άσε, δεν θα κάνω σας και στη Θάρα τώρα. Πέρασε δύσκολη νύχτα. Ακόμα και με το νερό έκανε μετό. Έπρεπε να με ξυπνήσεις. Είναι έγκυος. Ναι. Καταλαβαίνω γιατί ήρθες μέχρι εδώ. Αλλά πρέπει να την πάμε πίσω. Χρειάζεται ιατρική φροντίδα και εμείς την μπορούμε να... Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον Τόμι. Εξαιτίας μου είναι εδώ πέρα.
Ίσως να την πήγαινες πίσω εσύ. Δεν πρόκειται να φύγει χωρίς εσένα. Ναι. Γάματο. Τι αυτά που λένε, Θεέ μου. Τέλος πάντων. Εκείνο το ενιδρύο που σου είπε η κοπαγιά. Ο Τόμι δεν έχει βρει ακόμα την Άμπη. Θα κάτσουμε εκεί μέχρι να τη βρει. Και δεν σε πειράζει να μείνει Ντίνα μόνη της? Αυτή το διέταξε. Καλά. Τότε πάμε να της πούμε ότι φεύγουμε. Θα συναντηθούμε μπροστά. Ναι. Άντε να δούμε. Γεια σου. Θέλω να κλειδώσεις την πόρτα. Εντάξει. Άντε πάμε. Ο χάρτης σου έδειχνε το ενιδρύο στην ακτή. Πρέπει να είναι από εδώ. Ναι. Πώς μένει στεγνός αυτή την πόλη. Εντάξει, δώσ' το. Εντάξει. Ωραία. Ανεβήκαμε. Τι είπε στην Δήμα? Ότι ελπίζουμε να βρούμε τον Τόμι στο ενιδρύο. Καλά. Εγώ πήγα να ανοίξω το πόδι του αυτοκινήτου. Αποσυνήθεια από το Days Gone που παίζει ο Κόλλος. Τέλος πάντων. Το ενιδρύο είναι Βάστον Γουλ. Δεν νομίζω. Η Νόρα είπε ότι η Άμπη κρύβεται εκεί έξω. Τι κατάφερε να σου πει γιατί το έκανα? Ναι. Ο Τζόελ είχε θέματα με κάτι Firefly. Τώρα πρώην Firefly. Τι είδους θέματα? Ήταν λαθρέμπορος. Και διαφώνησαν για κάτι προϊόντα. Ξέσπασε καυγάς και κάποιοι πέθαναν. Μάλλον είχε ανεκδίκηση. Τι λες τώρα? Αυτό άλλαξε τίποτα για σένα? Μπα. Μάλλον ναι. Φραγμένο. Ένα από εδώ θα πάμε. Σκέφτηκες ότι μπορεί να έρθουν στο Τζάκσον για να μας βρουν? Τι εννοείς? Εννοώ ότι έχουμε σφάξει πολλούς δικούς τους. Μέσα στην πόλη τους. Ναι, γι' αυτό που μας έκαναν. Οι Άμπη και οι Φίλιππ δεν ήρθαν στο Τζάκσον έτσι. Εδώ δεν έχει κάτι. Φτιάξει όλα. Φτιάξει όλα και εδώ. Εγώ λέω τώρα να φτιάξουμε και αυτό να τελειώνει. Α, είναι για ναι. Σιγαστήρα, δεν ξέρω. Να φτιάξουμε. Οπα. Φτιάξουμε. Αυτό λέω να κάνω. Όχι, αυτό δεν πάω. Αυτό πέντε να κάνω. Σωστά, σωστά. Φτιάξει. Μπορούμε να φτιάξω κάτι εδώ. Λέμε αυτό. Το πούμε και εδώ αυτό. Ωραία. Κάνουμε αυτά.
Με βοηθάς. Έλα. Μάλιστα. Για να... Να σε ρωτήσω. Γιατί δεν μου είπε τίποτα για την εγκυμοσύνη. Άκου. Είμαι σίγουρη ότι θα σου το πει όταν... Σήμερα, παιδί. Μαζεύουν όλες τις μονάδες. Ποιος το είπε αυτό. Είναι βασιλικό. Εντωνόμαστε ότι η περιοχή είναι καθαρή. Περιμένουμε τις μονάδες και μετά η επίθεση τους κάνει. Την τελευταία φορά... Στόχα στο... Δεν έχουμε ακόμη σε αυτό το όπλο. Έχει πίστη. Σαν αυτούς ακούγεσαι. Μην κάνεις λες και έχουμε επιλογή. Σκέψου τι θα συμβεί αν το καταφέρουμε. Ξεκινήστε το σάρωμα. Δεν τον είδε. Στα δεξιά! Καραμπίνα! Κάβιν! Στρίμοξ! Το έχω! Κατά! Ξεπερδέψαμε. Αυτή η Γουλφ, μπριζωμένη για μανούρα. Έχουν πόλεμο με μια αρρωστημένη αίρεση. Σήμαινε έτσι το... Δείτε παιδιά πως έμεινε έτσι το όπλο. Εγώ έχω ακούσει που είχε δεσκάρ. Έχεις πετύχει κανέναν. Όχι. Πώς έμεινε έτσι αυτό. Ρώστησε. Αυτές τις αφίσες. Κάτι κόμιξ είναι. Κάτσε. Δηλαδή τι έκανε εδώ πέρα. Μια αμάζωξη για αυτούς που γούσταραν τέτοιες φάσεις. Όπως εσύ δηλαδή. Λάθος εποχή γεννηθήκαμε, φίλε. Κάπιτα, φύγουμε από εδώ. Τι έλεγες προηγουμένως για τη Δίνα. Μου είπες ότι όταν... Όταν τελειώσουμε εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να το κρύψει άλλο. Ξέρεις αν θα το κρατήσει. Δεν ξέρω. Εδώ τίποτα. Δεν μπαίνει μισό. Προσπαθώ λίγο να τα κοιτάξω όλα, μην χάσω τίποτα και από εκεί και να βουτάρω γιατί έχουν πράγματα. Πάμε εδώ. Κοίτα εδώ, Χάλη. Το ενηβρίο. Βρίσκεται δίπλα στη ρόδα. Μακάρι και ο Τόμι να ξέρει το ίδιο.
Μην ανησυχείς. Ούτα. Ούτάμε. Έχει κάτι από εδώ. Ναι. Ωραία. Πάμε από εδώ τώρα. Και τώρα πού? Από εδώ. Το σκέφτομαι. Πόσο γρήγορα χαλάει αυτό, ρε παιδιά. Τι είναι. Δεν ακούω τίποτα. Αυτό ήταν. Εδώ, από εδώ. Σε να μην πιάνω εκεί εδώ μέσα. Ωου. Δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ. Εδώ τώρα μπορεί να έχει. Γιατί ήταν αυτό. Αχ, τους νικήσαμε τουλάχιστον. Πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα. Η μέση ήταν μόνο για να νικήσουμε αυτούς εδώ ίσως. Ό,τι φαίνεται. Οπότε πού πάμε. Γαμιούνται οι μαλάκες. Από το στόμα μου το πήρες. Νομίζω αυτό πέτυνε το... Αλλά... Ναι. Δεν πειάζει, πεθάνω εγώ μετά αυτά τώρα από άλλη φορά. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Θα ερχόμουν, ξέρεις. Αν μου έλεγες ότι έφυγες. Απλώς... Από πού πάμε όμως. Δεν πάει από εδώ. Από εδώ κάτω. Να κάνουμε το τετράγωνο μέχρι τη ρόδα. Να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ξέρεις, όταν στρίβεις δεξιά τρεις φορές, αντί να στρίψεις μια φορά αριστερά. Ωραία. Ας κάνουμε το τετράγωνο. Τον έπιασε! Σαρώστε την περιοχή για επιζώντες.
αγόρι μου. Πρέπει να έρθουν οι μπράβο. Είμαι έτοιμος. Άσχημη καταιγίδα. Δεν είναι εύκολο να φέρεις το σκάφος εδώ. Θέλω να πατήσω πρώτος σε αυτό το παραλίο. Θα έχεις την ευκαιρία σου. Όπως όλοι μας. Δεν πρέπει να έχει άλλους. Ναι. Αυτό το μέρος με κάνει αναστά από τον Τζάκσον. Και εμένα. Δεν θα πάμε. Ναι. Όχι, ακόμα έτσι. Ανεβαίνουμε στη γέφυρα για να προσανατολιστούμε. Ναι, καλή ιδέα. Σήμερα θα πάμε εδώ. Έτσι. Σαν δεν είναι τα καλά είναι. Θα δεις που η Άμπη διάλεξε επίσης το μαγειρίο, γιατί είναι τόσο δύσκολο να φτάσει. Ίσως. Πήγαμε κάτω, εκεί απέναντι δεν πηγαίνει. Από όσο θα το κόψω, εσύ δεν θα το δείτε. Εδώ πάμε εδώ. Έχω πάει εκεί τέλος πάντων. Γι' αυτό πέτρε να κοιτάξω καλά για λούτ για να μπορώ να φτιάξω και τα άπλα μου. Τι λες τώρα. Πώς θα το διασχίσουμε αυτό. Ίσως από αυτόν τον δρόμο. Είναι πολύ μακριά. Τι παίρνουμε αυτό. Ναι. Καλύτερα. Έλα. Από εδώ.
Θα παίξουμε λίγο ακόμη, 52 λεπτά βασικά γράφω. Θα δοκιμάσουμε από εδώ. Ποιο είναι το σχέδιο? Τους σκοτώνουμε και κλέβουμε τη βάρκα τους. Εννοείται πως θα πάρουμε τη βάρκα τους. Αν μας ζωρίσουν είναι δική τους επιλογή. Εκεί δεν πας. Δημάτως. Το μέρος είναι χάλια. Έχει κάτι εδώ άλλο. Όχι. Από πού πηγαίνει? Από εδώ. Να σας ακούσουν οι άλλοι. Από εδώ, έλα. Θες βοήθεια? Εσείς οι τέσσερις, πάτε τη γέφυρα εδάφους στη Μαρίνα. Οι υπόλοιποι μένουμε εδώ και περιμένουμε εντολές. Φυσικά τα. Θα περιμένουμε εδώ όσο ο σκοπευτής καθαρίζει τους δικούς μας. Έχουμε εντολές. Πάνω ψηλά. Έχουν αρκετά άτομα για να κανονίσουν αυτό. Θα συνέβη. Εντέλος. Έτσι. Πιες το. Θα φτάσουμε στη Μαρίνα από εδώ. Όχι. Θα πάρουμε τη βάρκα τους. Δεν τους άκουσες. Μιλάνε για τον Ντόμι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ποιος άλλος μπορεί να είναι? Αν είναι αυτός, θα έχει φύγει μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Κατευθύνεται προς την Άμπη. Οπότε αν ακολουθήσει. Και αν έχει μπλεξίματα. Ξέρει να προστατεύεται. Ωρε γαμώτο. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τον Ντόμι είναι να ακολουθήσουμε την Άμπη. Αν το κάνεις, δεν σώζω ξανά το μάρι σου. Ελπίζω να τα καταφέρεις. Πού να την αράξω? Την άλλη πλευρά. Ελήφθη. Ελήφθη, δάμα. Θα το μεταφέρουμε εκεί. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες. Over. Ελήφθη, βάση. Λες να κυριάσει την αποψινή επιδρομή? Δεν ξέρω. Ελήφθη. Θα έπρεπε να είμαστε εκεί έξω και να ψάχνουμε για τις εισβολείς. Συμφωνώ. Κάτι δεν μου κάθεται καλά σε αυτά που κάνω. Λες να δουλεύω. Άντε γαμίσω. Ω Θεέ. Πιέστε κι άλλο!
πήγε. Ψάξτε όλο το εμπορικό. Βρείτε τη και τσακίστε τη. Μου τελειώσεις τις σφαίρες, δες. Λοιπόν, η βάρκα. Φεύγουμε, παιδιά, να τη βάρκα. Σε βρήκα. Το ξέρουμε, εδώ είναι η βάρκα. Τι μας το γάζεις, τι είναι. Παιδιά, θα το κόψω εδώ. Θα έχω μία ώρα και έξι λεπτά. Παραπάνω δεν μπορούμε, και τώρα παρακάτω θα έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα έχουμε και άλλους εχθρούς, θα δω. Γιατί σταματάμε και σε, ανάμεσα σε κάποια σημεία, γι' αυτό κιόλας. Οπότε, παιδιά, θα παίξω μέχρι εδώ. Βάλτε οπότε ένα like, αν σας άρεσε το βίντεο ή ένα dislike, αν δεν σας άρεσε.
Έχουμε αποχωρήσει πάντως αρκετά, νομίζω, το παιχνίδι. Είμαστε στην τρίτη μέρα, θυμόμαστε. Οπότε, ναι, κάντε και μια γραφή και στο, κανάλι μου. Μια γραφή και στο Vlogs κανάλι που λέει Αντώνης Vlogs. Μια γραφή και στο Unboxing κανάλι που λέει Αντώνης Unboxing. Πατήστε το καμπανάκι, μην χάνετε κανένα βίντεο και κανένα live που κάνω. Τι άλλο, ακολουθήστε με και στα social media, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch και Trovo. Κάντε και μια εγγραφή και στο κανάλι του φίλου μου του Νίγου. Κάντε με φίλο και στο Discord και θα τα έχουμε σε ένα άλλο βίντεο ή σε ένα άλλο live που κάνω. Γεια σας, παιδιά.